Συνεχίσουμε το μάθημά μας από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Ρωμαίους στη σελίδα 999 και το κεφάλαιο ΙΤΑ. 8 κεφάλαιο, σελίδα 999. Σελίδα 999, κεφάλαιο 8. Δεν είναι τώρα λοιπόν ουδεμία, μάλλον να διαβάσουμε από το 24 εδάφιο λίγο παραπάνω ταλέπορος άνθρωπος εγώ, τι θέλει με ελευθερώσει από του σώματος του θανάτου τούτου, ευχαριστώ εις τον Θεόν δια Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών. Άρα λοιπόν, αυτός εγώ με τον νουν μεν δουλεύω εις τον νόμο του Θεού, με τσάρκα δε εις τον νόμο της αμαρτίας. Δεν είναι τώρα λοιπόν δεμία μία κατάκριση εις τους εν Χριστώ Ιησού, τους με περιπατούντας κατά τη σάρκα αλλά κατά το πνεύμα. Διότι ο νόμος του πνεύματος της ζωής εν Χριστώ Ιησού, με ελευθέρωσε από του νόμου της αμαρτίας και του νόμου του θανάτου. Επειδή το αδύνατον εις τον νόμο, καθότι ήταν ανίσχυρος δια της σαρκός, ο Θεός πέμψας τον εαυτού Ιών με ομοίωμα σαρκός αμαρτίας και περί αμαρτίας, κατέκρινε την αμαρτία εν της αρκή, για να πληρωθεί η δικαιοσύνη του νόμου εις ημάς, τους μη περιπατούντας κατά τη σάρκα, αλλά κατά το πνεύμα» διότι οι κατά τη σάρκα, τα τη σάρκας φρονούσιν. Οι δέκα το, πνευ... πνεύμα το του πνεύματος. Επειδή το φρόνημα της σαρκός είναι θάνατος, το δε φρόνημα του πνεύματος ζωή και ειρήνη. Διότι το φρόνημα της σαρκός είναι έχθρα εις τον Θεόν. Επειδή εις τον νόμο του Θεού δεν υποτάσσεται, αλλά ουδέ δύναται. Όσοι δε είναι της σαρκός, δε δύναται να αρέσουν στον τον Θεόν. «Σύς όμω δεν είστε τη αρκό, αλλά του πνεύματο. Εάν το πνεύμα του Θεού κατοικεί εν ημίν. Αλλά αν τη δεν έχει το πνεύμα του Χριστού, τός δεν είναι αυτού. Εάν δε ο Χριστό είναι εν ημίν, το μεν σώμα είναι νεκρόν δια την αμαρτία, το δε πνεύμα ζωή, ζωή δια τη δικαιοσύνη. Εάν δε κατοικεί εν ημίν το πνεύμα του αναστήσαντο των Ισού Χριστών εκ νεκρών, ο Αναστήσας των Χριστών εκ νεκρών θέλει ζωοποίηση και τα θνητά σώματα ημών δια του πνεύματος αυτού του κατοικούντος εν εμή. Άρα λοιπόν αδελφοί με θα χρεώστε ουχή στην σάρκα ενώ την αζόμεν κατά σάρκα διότι αν ζείτε κατά σάρκα μέλετε να ποθάνετε. Αλλά αν δια του πνεύματος θανατώνετε θα τα πράξεις του σώματος θέλετε ζήσει. Επειδή όσοι διοικούνται υπό του πνεύματος του Θεού ούτε είναι ή του Θεού. Διότι δεν ελάβετε πνεύμα δουλεία δια να φοβήστε πάλι, αλλά ελάβατε πνεύμα υιοθεσία δια το οποίο κράζομεν αβά ο πατήρ. Αυτό το πνεύμα συμμαρτυρεί με το πνεύμα ημών ότι είμαι θα τέκνα Θεού. Εάν δεν τέκνα και κληρονόμη, κληρονόμη μεν Θεού, συγκληρονόμη δε Χριστού, εάν συμπάσχομεν δια να γίνομεν συμμέτοχοι της δόξης αυτού. Αμήν είναι μια παρατήρηση, μια βεβαίωση που ο Απόστολος Παύλος εκφράζει και με θαυμασμό και με θλίψη και με φόβο. Ποιος τέλος πάντων είναι αυτός που θα με ελευθερώσει από του σώματος του θανάτου τούτου όπου ενώ εγώ μεν χαίρομαι ή δίνομαι στον νόμο του Θεού και στο λόγο του Θεού μια άλλη δύναμη μέσα μου ο νόμος της αμαρτίας είναι αυτός που με οδηγεί μακριά από το θέλημα του Θεού και η απάντηση είναι ο μόνος που μπορεί να μας ελευθερώσει ο μόνος που μπορεί να ελευθερώσει τον άνθρωπο είναι ο πατέρας, ο ουράνιος, ο Θεός και μόνο δια του Ιησού Χριστού εμπνεύματι Αγίου. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να ελευθερωθεί ο άνθρωπος. Γι' αυτό και έρχεται τώρα να μας το διερμηνεύσει ο Απόστολος Παύλος λέγοντας «Κατά δίκη δεν υπάρχει από τον Θεό ουδεμία στους εν Χριστώ Ιησού όχι μόνο ζώντες αλλά και περιπατούντες κατά το πνεύμα και όχι κατά τη σάρκα. Τι σημαίνει περπατώ κατά τη σάρκα και τι σημαίνει περπατώ κατά το πνεύμα. Περπατώ κατά τη σάρκα σημαίνει ακολουθώ τις επιθυμίες της σαρκός. Περπατάω όπως με οδηγούν οι επιθυμίες της σάρκας μου, το θέλημα της σάρκας μου. Δηλαδή βλέπω από μακριά την αμαρτία Γνωρίζω ότι είναι αμαρτία, αλλά μία δύναμη μέσα μου, η αμαρτία που κατοικεί μέσα μου, με σπρώχνει για να την κάνω. Δεν το θέλω, λυπάμαι, αλλά προχωράω. Και έρχεται τώρα ο Απόστολος Παύλος να μας φανερώσει σε ποιους δεν υπάρχει αυτή η κατάκριση κατά δίκη. Μόνο αυτούς που περιπατούν κατά το πνεύμα. Δηλαδή, όπως οι περιπατούντες κατά τη σάρκα ακολουθούν τις επιθυμίες της σαρκός, γιατί μια δύναμη υπάρχει μέσα τους που τους πρόγνει η δύναμη της αμαρτίας, έτσι και οι περιπατούντες κατά το πνεύμα ακολουθούν το θέλημα και τις επιθυμίες του Πνεύματος του Αγίου γιατί μέσα τους κατοικεί μια δύναμη που δεν είναι άλλη από το παράκλητο το πνεύμα της αληθείας καθώς μας βεβαιώνει ο Ιησούς Χριστός θέλετε λάβει δύναμη όταν το πνεύμα το Άγιο θα έρθει επάνω σας η δύναμη λοιπόν του πνεύματος του Αγίου όταν έρχεται στην, στην α, α, ζωή του ανθρώπου μέσα στη σάρκα του ανθρώπου του δίνει τη δυνατότητα να θανατώνει τα πράξεις του σώματος, τις επιθυμίες της αρκός, δια του Πνεύματος του Αγίου. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να θανατώσουμε και να θανατώνουμε, όχι μια φορά, συνεχόμενα, τις πράξεις του σώματός μας παρά μόνο δια της δυνάμεως του Πνεύματος του Αγίου όχι μόνο λοιπόν να ζούμε και ποια, τι σημαίνει να ζούμε να ζούμε σημαίνει ζω στο σπίτι μου ζω στην παρουσία του Θεού προσεύχομαι διαβάζω το Λόγο του Θεού έχω αναγεννηθεί έχω βαφτιστεί ενίδατη στο όνομα του Χριστού εις άφεση αμαρτιών έχω κοινωνία με τα λύλων παρακολουθώ με υπομονή εμένο προς καρτερών όπως λέει ο Λόγος του Θεού. Μέσα στην Εκκλησία, στη διδαχή των Αποστόλων, στην κλάση του Άρτου, στην κοινωνία μεταλλήλων και στις προσευχές. Ζω κατά το πνεύμα. Αλλά το κρίσιμο σημείο είναι ποιος τελικά σε σπρώχνει, ποια δύναμη κατοικεί μέσα σου για να σε οδηγήσει ή στο θέλημα της σάρκας να περπατάς κατά τη σάρκα ή στο θέλημα του Πνεύματος του Αγίου να περπατάς κατά το Πνεύμα του Άγιο. Πώς λοιπόν θα με ελευθερώσει ο Θεός από το σώμα του θανάτου τούτου και όπως απαντάει ο Απόστολος Παύλος δια του Ιησού Χριστού του Ιού αυτού του Κύριου ημών μόνο με το να σε βαφτίσει ο Χριστός με πνεύμάγιο. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Από εκεί και πέρα ο άνθρωπος είναι αδύναμος. Και όχι μόνο μία φορά να σε βαφτίσει με την πρώτη πλήρωση, αλλά και να συνεχίζει ο Θεός να σε πληρώνει, όπως επαναλαμβάνω πάρα πολύ ωραία μας το περιέγραψε ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός στην παραβολή των Δέκα Παρθένων όταν είπε ότι μετά από κάποιο πέρασμα χρόνου οι λαπάδες και των δύο και των φρόνιμων και των μωρών σβήσανε αλλά για τις μωρές δεν υπήρχε διέξοδος για τις φρόνιμες υπήρχε λύσης κανένα καντήλι δεν μπορεί να μείνει αναμένο αν δεν υπάρχει κάποιο χέρι που το γεμίζει. Το γεμίζει και το ξαναγεμίζει και δεν σβήνει το καντήλι. Δεν σβήνει η λάμπα όπως λέει η Γραφή στην επιστολή του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού για τις δέκα παρθένες. Κάποιος λοιπόν πρέπει να μας γεμίζει, δηλαδή κάποιος πρέπει να μας δίνει δύναμη. Για να μπορούμε. Γιατί διότι το φρόνημα της σαρκός είναι έχθρα εις τον Θεό. Γιατί επειδή στον νόμο του Θεού δεν υποτάσσεται, αλλά ούτε μπορεί να υποταχθεί. Ποιος λοιπόν θα μας δώσει ένα καινούριο φρόνημα. Και τώρα το ερώτημα είναι τι σημαίνει φρόνημα. Γιατί υπάρχει το φρόνημα της σάρκας και υπάρχει το φρόνημα του Πνεύματος του Αγίου. Ποιο είναι το φρόνημά σου. Τι πιστεύεις. Τι αποδέχεσαι. Σε ποιον ανήκεις. Κάποτε είχαν στην Ελλάδα πιστοποιητικά κοινωνικών φρονημάτων. Δηλαδή πολιτικά που πρόσκυσε. Τι πιστεύεις. Πού ανήκεις. Για ποιον εργάζεσαι. Από ποιον παίρνεις εντολές, ποιος σε κατευθύνει, ποιο είναι το φρόνημά σου. Και μέσα στη γραφή ο Λόγος του Θεού μας μιλάει για το φρόνημα της σάρκας, δηλαδή αυτό που κυριαρχεί μέσα στον άνθρωπο είναι οι επιθυμίες της σάρκας και γιατί, γιατί δεν μπορεί να τις θανατώσει ο άνθρωπος τις επιθυμίες του εάν δεν έρθει η δύναμη του Πνεύματος του Αγίου και αν δεν επαναλαμβάνεται η πλήρωση δηλαδή η δύναμη του Πνεύματος του Αγίου γιατί βλέπουμε πολύ συχνά το φαινόμενο έρχεται σε ένας άνθρωπος αναγεννιέται αλλάζει η ζωή του αλλάζει δηλαδή η καρδιά του και αποσκληρεί και αμετανόητη γίνεται απαλή και τρυφερή που μετανοεί και εύκολα μπορεί να ζητήσει συγνώμη με ταπείνωση από το Θεό και από τους ανθρώπους. Με την αναγέννηση έρχεται ο Θεός και αλλάζει το πνεύμα του ανθρώπου και ο απολαζονικό, αδιάφορο, υπεροπτικό. Ο Θεός του χαρίζει ένα πνεύμα ταπεινού ανθρώπου ώστε να μπορεί να συγχωρεί όχι μόνο να μετανοεί και να ζητάει συγγνώμη, αλλά και να συγχωρεί τον άνθρωπο, να του χαρίζει τα πτέσματα του, αλλά ταυτόχρονα έρχεται και επεμβαίνει στη σάρκα και αλλάζει τα πάντα. Δηλαδή βλέπεις έναν άνθρωπο που είναι αλκοολικός και αγωνίζεται να το κόψει. Θα το κόψω, θα το κόψω, θα το κόψω, αλλά δεν γίνεται τίποτα. Μέχρις ότου έρχεται ο Κύριος τον αγγίζει Και δεν θέλει να το μυρίσει Τον ελευθέρωσε Με το Λόγο του Θεού και το Πνεύμα το Άγιο Γιατί έτσι αναγεννάει ο Θεός Δια της Αναστάσεως του, του Χριστού Δηλαδή Όπως ανέστησε τον Χριστό Δια Πνεύματος Αγίου Έτσι και αναγεννάει τον άνθρωπο Με το Λόγο του Θεού και το Πνεύμα το Άγιο Αλλά ο άνθρωπος ο αναγεννημένος με το πέρασμα του χρόνου αρχίζει και χάνει το ζήλο του, χάνει την αφιέρωσή του, χάνει τον αγιασμό του, χάνει την εξήτησή του. Μια λέξη χάνει τη δύναμή του. Κάτι χρειάζεται αυτός ο άνθρωπος. Άνωθεν δύναμη. Γι' αυτό και όταν ο Κύριος μας ήταν αναλυθεί, τις 40 μέρες τους λέει πρέπει να πάντε στην Ιερουσαλήμ να λάβετε δύναμη όταν το Πνεύμα το Άγιο θα έρθει απάνω σας και ύστερα θα είσαστε μαρτυρές μου στα Ιεροσόλυμα, στην Ιουδαία, στη Σαμάρια και σε όλη την Οικουμένη. Γιατί ξέρει ο Θεός ότι δεν είναι αδυνατόν ο άνθρωπος με δική του δύναμη, με δική του ισχύ να κάνει το θέλημα του Θεού. Είναι αδύναμος ο άνθρωπος. Γι' αυτό και ο Κύριος μας λέει «Αν μου δεν δύναστα να κάμετε ουδέν. Και πώς εκδηλώνεται η δύναμη του Ιησού Χριστού επάνω στη σάρκα του ανθρώπου. Εν εσχάτες ημέρες εγώ ο Χριστός θέλω εκχέει από του πνεύματός μου επιπάσαν σάρκαν. Και τι εν ημέρες εκείνες Θέλω εκχέ από το πνεύματό μου στου δούλου μου και στι δούλε μου για να προφητεύουν. Αν δεν έλθει η δύναμη του πνεύματο του Αγίου, δεν μπορούν να προφητεύσουν. Γιατί υπάρχει προσευχή με το νου, αλλά υπάρχει και προσευχή με το πνεύμα του Άγιο. Υπάρχει κήρυγμα με το νου, αλλά υπάρχει και κήρυγμα δια πνεύματος Αγίου. Υπάρχει ζωή να περπατάς με νου Χριστού ακόμη αλλά υπάρχει και ζωή το περπάτημα κάτω το πνεύμα που περπατάς με τη δύναμη του πνεύματος του Αγίου και η αλήθεια είναι ότι αυτό το γνωρίζει μόνο αυτός που έχει λάβει μόνο αυτός που έχει λάβει Μόνο ένας άνθρωπος που έχει αυτή την, να πω τη λέξη, εμπειρία μπορεί να καταλάβει τι σημαίνει να του δώσει δύναμη ο Θεός. Ο ένας άνθρωπος που έχει αυτή την... το χαρακτηριστικό μπορεί να πει ενώ είναι θλιμμένος, ταλαιπωρημένος, σε αγωνία, σε φόβο, σε θυμό, σε πειρασμό, σε επίθεση από τον εχθρό, όταν μπαίνει μέσα στο δωμάτιό του γονατίζει και πληρώνεται με πνευμάγιο, όταν βγαίνει ξέρει ότι είναι άλλος άνθρωπος. Άλλος άνθρωπος. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος δεν έχει καμία αμφιβολία και μας λέγει ότι κατάκρισης, καταδίκη, δεν υπάρχει τελικά σε αυτούς που περιπατούν κατά το πνεύμα, γιατί ο νόμος του πνεύματος τη ζωή σε Χριστό Ιησού με ελευθέρωσε. Γιατί υπάρχει ένας νόμος πνευματικός. Νόμος του πνεύματος που ισχύει μόνο στην εν Χριστώ ζωή του ανθρώπου και πρέπει να υπάρχει να υφίσταται αυτός ο νόμος ο πνευματικός για να μπορεί να ελευθερώσει τους ανθρώπους που έχουν ζωή εν Χριστώ και αυτός ο νόμος είναι ότι το πνεύμα ζωοποιεί είναι πνεύμα ζωοποιεί, είναι γραμμένο λέει η Γραφή ότι ο πρώτος Αδάμ άνθρωπος έγινε εις ψυχήν ζώσαν, ο έσχατος όμως Αδάμ εις πνεύμα ζωοποιούν. Και επίσης είναι γραμμένο ότι ο Θεός μας έκαμε ικανούς και μάλιστα το Πνεύμα το Άγιο λέει δύνατους και η δύναμη μας είναι εκ του Θεού μας έκαμε δυνατούς να είμεθα διάκονοι της Καινής Διαθήκης όχι του γράμματος, γιατί το γράμμα θανατώνει, θα αλλά του πνεύματος, γιατί το πνεύμα ζωοποιεί. Και αν δεν είσαι ζωοποιημένος από το Πνεύμα το Άγιο, δεν έχεις δύναμη να μπορείς να γίνεις και να είσαι διάκονος του Θεού, υπηρέτη του Ιησού Χριστού στην Καινή Διαθήκη. Δεν μπορείς. Δεν μπορείς, θα αποκάμεις. Πώς θα οικοδομήσεις τον εαυτό σου, πώς θα λάβεις δύναμη. Ο γλώσσα αναγνώρισε τον εαυτό οικοδομή. Και εδώ υπάρχουν δύο πράγματα που είναι σοβαρά λάθη. Το ένα είναι η άποψη ότι έχω πνεύμα Άγιο και γιατί χρειάζομαι τις γλώσσες. Και αλήθεια είναι ότι αυτό το λένε και το λέμε οι άνθρωποι αναγεννημένοι και έχουμε δίκιο. Γιατί όταν αναγεννιέται ο άνθρωπος με το Λόγο του Θεού και το Πνεύμα το Άγιο έχει Πνεύμα Άγιο γι' αυτό και υπάρχει ο καρπός του Πνεύματος του Αγίου. Άλλωστε και ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός πεντακάθαρα είπε ανεστημένος στους μαθητάς την πρώτη μέρα που του συνάντησε νεφίσισεν εις αυτούς και είπε λάβετε Πνεύμα Άγιο. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι ο αναγεννωμένος έχει Πνεύμα Άγιο. Αλλά επίσης δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι ο Χριστός πρέπει να τον πληρώσει με Πνεύμα Άγιο, να τον βαφτίσει με Πνεύμα Άγιο, ώστε το Πνεύμα το Άγιο εντός του να γίνει πηγή το ζώντος. Αυτό το ποτήρι έχει νερό. Και λιγοστεύει και αυξάνει άλλο να έχει νερό και άλλο να είναι μια πηγή εδώ και να αναβλύζει συνέχεια νερό. Να καθαρίζει τον άνθρωπο, να τον αυξάνει. Επειδή λοιπόν ήταν αδύνατον εις τον νόμο καθότι ο άνθρωπος είναι αδύναμος στη σάρκα να περπατήσει κατά το θέλημα του Θεού του εκπεφρασμένου από τον νόμο, ο Θεός έστειλε τον Υιό Του το μονογενή με ομοίωμα σαρκός αμαρτίας και τον έστειλε πέρι αμαρτίας για να κατακρίνει την αμαρτία στην πηγή της που είναι η σάρκα. Ο πρώτος λοιπόν που κατέκρινε την αμαρτία στην πηγή τη, στη σάρκα, ήταν ο Χριστό. Ο οποίο όμω δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είχε το πνεύμα χωρί μέτρο. Δι' αυτού λοιπόν ο Θεό μα δίνει την ευκαιρία να γίνουμε κι εμεί δυνατοί. Δι' αυτού, δηλαδή με τη μεσητεία τους, με την προσευχή τους. Όχι. Ο πίσω μου ερχόμενος, λέει ο Ιωάννης ο βαπτιστής, είναι αυτός που θα σας βαπτίσει εν πνεύματι αγίω και πυρή. Αυτό είναι το μεγάλο μυστικό του Χριστού, όταν ήταν έτοιμος μετά την Αναστασή του να αναχωρήσει και να σταθεί στα δεξιά του πατρός. Και όταν το είπε στους μαθητάς, οι μαθητές το έχασαν. Πω, και τώρα τι θα κάνουμε. Ο Κύριος λέει μη φοβάστε, γιατί εγώ φεύγω και σας συμφέρει να φύγω. Γιατί αν δεν φύγω, δεν μπορώ εγώ να σας στείλω τον άλλον παράκλητο. Πρέπει εγώ να φύγω για να εκπληρωθεί το θέλημα του πατρός μου και να σας στείλω εγώ την επαγγελία του πατρός μου τον παράκλητο το πνεύμα της αληθείας που θα μένει μέσα σας, μαζί σας, έως η τελεία του αιώνα. Είναι πολύ σημαντικό. Σας συμφέρει να φύγω. Γιατί τότε μόνο θα σας στείλω τον παράκλητο. Άρα λοιπόν δεν είναι να, να κάνουμε ασήμαντη τη σκέψη ότι οι γλώσσες είναι και τι μας χρειάζονται, αλλά υπάρχει και ένα άλλο λάθος. Οι γλώσσες θεωρούνται, λανθασμένα από το Λόγο του Θεού, ότι είναι χάρισμα. Δεν είναι. Υπάρχει χάρισμα ήδη γλωσσών. Άλλο το χάρισμα ήδη γλωσσών που μπορείς και που μπορείς με τη χάρη του Χριστού και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Και έχω δει ανθρώπους τέτοιους. Εγώ δεν το έχω αυτό το χάρισμα. Να γονατίζουν, να προσεύχονται και να μιλάνε γλώσσες ατέλειωτες. Όχι αυτή, το Πνεύμα το Άγιο. Και μάλιστα γλώσσες καταληπτές. Με ανθρώπους που δεν γνωρίζουν και δεν έχουν την ικανότητα να συνεννοηθούν να μιλάει το Πνεύμα το Άγιο με το χάρισμα αυτό τα είδη γλωσσών σε αυτούς τη γλώσσα τους. Και έχω δει και έχω ζήσει τέτοιους ανθρώπους. Άλλο το χάρισμα που είναι θαυμάσιο, θαυμαστό χάρισμα τα είδη γλωσσών και άλλο αυτό που συνέβη όταν ο Χριστός βάφτισε με πνεύμα Άγιο όλων των οίκων του Κορνίλιου όταν πήγε και τους κήρυξε περί της Βασιλείας των Ουρανών. Γιατί λέει η Γραφή ότι επλήστησαν άπαντες πνεύματος Αγίου και το κατάλαβαν οι αδελφοί, διότι είκουν αυτούς λαλούντας γλώσσας και προφητεύοντας. Από εκεί κατάλαβαν ότι είναι πληρωμένοι, βαφτισμένοι με πνεύμα Άγιο και Φωτιά. Γιατί οίκουον γλώσσες και προεφύτευον. Ο Απόστολος Παύλος μάλιστα όταν βρέθηκε στην Έφεσο και γνώρισε εκεί τους 12 μαθητάς που είχαν ευαγγελιστεί από τον Απολό ο οποίος ήταν ζέων κατά το πνεύμα αλλά εδιδάχθη την ακριβεστέραν οδόν του Κυρίου από τον Ακύλα και την Πρίσκυλα και αναχώρησε για τη Ρώμη έμειναν όμως οι δώδεκα μαθητές του Απολό του μαθητού, του, μαθητές του Ιησού Χριστού και όταν τους άκουσε και τους γνώρισε τους ρώτησε το αυτονόητο για Αυτόν. Ελάβατε Πνεύμα Άγιο να αφού επιστέψατε. Και με έκπληξη απάντησε ούτε ότι ούτε αν υπάρχει δεν ξέρουμε. Τι είναι το Πνεύμα το Άγιο δεν ξέρουμε. Και εδώ ο Παύλος κατάλαβε ότι Πολλά δεν ξέρουν, γι' αυτό τους είπε πώς λέτε ότι δεν ξέρετε. Σε τι βαφτιστήκατε, δεν βαφτιστήκατε στο όνομα του Πατρός και του Ιού και του Αγίου Πνεύματος. Εάν βαφτιστήκατε το βάφτισμα αυτό εν το όνομα του Πατρός, του Ιού και του Αγίου Πνεύματος, πώς λέτε ότι δεν βαφτιστεί δεν γνωρίζετε περί Πνεύματος Αγίου. Και η εξήγηση ήρθε από αυτού, όχι δεν βαφτιστήκαμε. Στο όνομα του Πατρός και του Ιού και του Αγίου Πνεύματος, ώστε να γνωρίζουμε περί Αγίου, αλλά βαφτιστήκαμε το βάφτισμα του Ιωάννου. Και ο Απόστολος Παύλος χωρίς δισταγμό τους πρότεινε και αυτοί δέχθησαν και βαφτίστηκαν εν το ονόματι του Ιησού Χριστού το βάφτισμα στον Χριστό και ο Κύριος αμέσως τους βάφτισε με Πνεύμα Άγιο και άρχισαν να μιλάνε γλώσσες και να πρεφητεύουν. Και τότε, τότε το κήρυγμα του Ευαγγελίου στην Έφεσο πήρε διαστάσεις απίστευτες ώστε μέσα σε λίγο καιρό όλη η Ασία είχε ευαγγελιστεί και πολλές εκκλησίες είχε δημιουργήσει ο Χριστός όμως να επανέλθουμε στα δικά μας απαραίτητον είναι να ζούμε κατά το πνεύμα που σημαίνει να διοικούμεθα από το πνεύμα που σημαίνει να πληρούμε θα Πνεύματος Αγίου και δυνάμεως από, το, από τον Ιησού Χριστό ώστε να έχουμε τη δυνατότητα να θανατώνουμε τα έργα της Σαρκός δια Πνεύματος Αγίου ώστε να είμαστε νεκροί για την αμαρτία ζώντες για τον Χριστό γιατί μόνο από δεν επηρεάζεται πια από την αμαρτία. Μόνο ο ζαντανός έχει επιθυμία, ελευθερία, θέληση και περπατάει. Σεις όμως, έρχεται τώρα να μας βεβαιώσει ο Απόστολος Παύλος, δεν είστε τη σαρκός, αλλά του πνεύματος. Και θα είστε πραγματικά του Πνεύματος μόνο εάν το Πνεύμα του Θεού κατοικεί εν ημίν. Άρα λοιπόν απαραίτητη προπόθεση είναι να κατοικεί μέσα μας εν δυνάμει το Πνεύμα το Άγιο ώστε να μην είμαστε τη αρκός αλλά του Πνεύματος. Αλλά δεν φτάνει αυτό. Αλλά εάν κάποιος από εσά που κατοικεί το Πνεύμα σε Αυτόν δεν έχει το πνεύμα του Χριστού, αυτός δεν είναι του Χριστού. Δηλαδή, είμαι αναγεννημένος, βαφτίστηκα ενίδατη, με βάφτισε ο Χριστός με πνεύμα Άγιο, αλλά δεν είμαι του Χριστού. Ο Θεός να μας φυλάει. Γιατί, πότε, όταν το πνεύμα του Χριστού δεν το έχουμε. Δεν έχουμε το πνεύμα του Χριστού. Δηλαδή υπάρχει κι άλλο πνεύμα. Ναι, υπάρχει το φρόνημα του Χριστού. Το οποίο είναι απαραίτητο να το έχουμε, γιατί μπορούμε να τα έχουμε όλα όσα ο Θεός έχει κάνει και εμείς να έχουμε άλλο φρόνημα. Να έχουμε δηλαδή αναγεννηθεί, να έχουμε τη δύναμη να θανατώνουμε δια πνεύματος Αγίου τα έργα της Αρκώς αλλά να μην έχουμε το, 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 το φρόνημα, το πνεύμα του Χριστού και να περπατάμε όχι εξ αδυναμίας αλλά εξ ιδίας θελήσεως σε άλλο φρόνημα. Δηλαδή στο φρόνημα του κόσμου. Που αυτό δεν είναι θέμα πια αδυναμίας αλλά είναι θέμα επιθυμίας και απόφασης. δεν ελάβατε την απόφαση του θανάτου. Δεν πήρατε στερεή απόφαση να μιμήσετε, να έχετε πρότυπο τον Χριστό και όπως και ο Απόστολος Παύλος λέει, μιμητέ μου γίνεστε καθώς και εγώ του Χριστού. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό αδελφοί, ποιο είναι το πρότυπό μας. Πρώτον, εάν έχουμε πρότυπο, γιατί μπορούμε να περπατάμε και Αδέσποτα, όπως μας κατέβει, όπως νομίζουμε, όπως θέλουμε ή μπορούμε να έχουμε πρότυπο και ο χριστιανός πρέπει να έχει πρότυπο. Μάλιστα στον α, Τιμόθεο ο Απόστολος Παύλος λέει γίνου τύπος του ποιμνίου. Για τον εαυτό του λέει μιμητέ μου γίνεστε καθώς και εγώ του Χριστού. Καθώς έχετε, αλλού λέει ο Απόστολος Παύλος, τον τύπο της διδαχής ημών. Άρα είναι πολύ σοβαρό να δούμε τον εαυτό μας με ποιον μοιάζει ή ακόμη καλύτερα σε ποιον θέλουμε να μοιάζουμε. Τα κύρια χαρακτηριστικά του Ιησού Χριστού είναι πράος και ταπεινός στην καρδιά. Μάθετε απ' μου ότι είμαι πράος και ταπεινός στην καρδιά. Κάποιος και όταν από εμά χάνουμε την πραότητα και την ταπείνωση, που θα συμβεί. Τι θέλει ο Θεός να συνειδητοποιούμε ότι χρειαζόμαστε μετάνοια και επιστροφή, πλήρωση Πνεύματος Αγίου. Βοήθεια από το Πνεύμα το Άγιο. Δεν είναι δυνατόν να μου τα έχει καχαρίσει όλα ο Θεός τα πνευματικά, εγώ να νευριάζω με τη γυναίκα μου και να συνεχίζω να το κάνω αυτό. Εγώ να υπερηφανεύομαι για κάτι ή για περισσότερα από αυτά που μου έχει δώσει ο Θεός και να μην ελέγχομαι. Δεν έχω το πνεύμα του Χριστού. κατάλαβα τα λάθη μου και είναι πολύ σημαντικό να καταλάβεις το λάθος σου. Εάν δεν καταλάβω το λάθος μου, δεν μπορώ να πλησιάσω το Θεό, το θέλημα του Θεού. Αλλά για να το καταλάβω πρέπει κάποιος να μου το πει. Πρέπει κάποιος να μου το αποκαλύψει, να το αφανερώσει. Είναι φοβερό στο χριστιανό να πει έκανα λάθος. Τώρα τι κάνω. Και υπάρχουν λάθη που διορθώνονται. Τα περισσότερα. Αλλά υπάρχουν και κάποια λάθη που δεν διορθώνονται. Δεν διορθώνονται. Δεν διορθώνονται. Γι' αυτό καλύτερα είναι πριν κάνω το λάθος να πάω στον Κύριο να πληστώ πνεύματος Αγίου να μπω στη διοίκηση του Θεού να εξητήσω τον Θεό να τον παρακαλέσω να μου φανερώσει τι πρέπει να κάνω να αφιερώσω στον Κύριο την οδό μου και αυτός θα με οδηγήσει αλλά για να περπατάω δηλαδή κατά το πνεύμα αλλά αν δεν το κάνω ή κάπου ξεχαστώ και κάνω το λάθος και χρειάζεται διόρθωση Σοβαρή διόρθωση. Και η διόρθωση ξεκινάει πάντοτε με την ταπείνωση για να βρούμε χάρη από το Θεό. Όχι ότι μπορεί να διορθώσει το λάθος μας, αλλά μπορεί να βρει τρόπο να επαναρθώσει, να καλύψει, να μας μεταφέρει. Γιατί τα αδύνατα στους ανθρώπους είναι δυνατά στο Θεό. Έκανα το λάθος και αδύνατο να διορθωθεί. Ναι. Αλλά πιστεύω ότι όταν μετανοήσω, το καταλάβω, το κατανοήσω το λάθος μου, πάω και το εξομολογηθώ στον Κύριο και του πω το έκανα. Τώρα βρες τη λύση, συγχώρεσέ με. Ναι. Ο Θεός θα βρει τρόπο, δεν ξέρω ποιον, ναι. μέσα στην παντοδυναμία Του, αλλά στην πανσοφία του ακόμη και στη δημιουργία του γιατί είναι δημιουργός νέων συνθήκων και νέων καταστάσεων στη χειρότερη περίπτωση να απαλύνει το κακό είναι ανάγκη λοιπόν ένα άλλο χαρακτηριστικό είναι ανάγκη να διορθώνουμε τα λάθη μας είναι ανάγκη να μένουμε πραείς και ταπεινοί ένα άλλο ωραίο χαρακτηριστικό που είχε ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός απαραίτητο είναι προσευχόμενος. Και αν ο πλήρης πνεύματος Αγίου, ο, έχουν το πνεύμα το Άγιο χωρίς μέτρο, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο Θεός ο Αληθινός, έπρεπε να αγρυπνεί τις προσευχές, ποιος είσαι εσύ και εγώ που προσευχόμαστε τρία λεπτά, πέντε λεπτά και μισή ώρα και θέλουμε να είμαστε στην παρουσία του Θεού και ευλογημένοι. Δεν γίνεται αδερφοί εάν δεν έχουμε πρότυπο. Αγρυπνείτε στις προσευχές φώναζε ο Απόστολος Παύλος. Στον Τιμόθεο ταύτα μελέτα σε, σε αυτά να μένεις. Δεν λέει μελέτησε, εντάξει, όπω μου είχε πει μια αδερφή. Εγώ μου λέει τι ξέρω τι γράφει τώρα, απ' και ένα Αδερφή, δεν είναι ξέρω, είναι τρώω. Μα εχθέ έφαγα και σήμερα θα φας. Και αύριο θα φας. Και μεθαύριο θα φας. Και αντιμεθαύριο θα φας. Και αλλήμον όσο αν δεν φά. Λόγος του Θεού δεν είναι γνώσης, γιατί γνώση φυσιεί. Λόγος του Θεού είναι δύναμη Θεού που σώζει. Εάν λοιπόν δεν μελετάς, δεν μελετάμε, δεν προσεύχεσαι, τότε σε ποιον μοιάζει. και τι περιμένεις, τι προσδοκάς. Πόσο ο Θεός θα έρθει να σε διοικήσει. Γιατί μόνο όσοι διοικούνται Από του Πνεύματος του Αγίου Είναι αληθινά παιδιά του Θεού Μόνο όσοι διοικούνται Από το Πνεύμα το Άγιο Είναι κληρονόμοι Θεού Συγκληρονόμοι Ιησού Χριστού Γιατί συμπάσχουν Για να γίνουν συμμέτοχοι Της δόξης αυτού Πού συμπάσχουνε? Στις νηστείες, στις προσευχές Ο Απόστολος Πέτρος απαρχής μέχρι τέλος του ζωής του, είχε ένα κανόνα. Εμείς θα μένουμε στο Λόγο του Θεού και στην προσευχή. Η κερή είναι κακή. Η ζωή δυσκολεύει. Δεν έχουμε άλλο χαρακτηριστικό στοιχείο δύναμης και ικανότητος. Παρά αυτό που μόνο που λέει ο Λόγος του Θεού. Η ικανότηση μόνο και όπως είπαμε το κείμενο λέει η δύναμη σημών, είναι παρακυρίω. Αποκάμουμε. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να ζωοποιηθούμε παρά μόνο το Πνεύμα το Άγιο. Ο Θεός αδερφοί αγαπητοί. Να μας βοηθάει, γιατί δεν έχουμε λάβει πνεύμα διλίας, δουλίας, ώστε να φοβόμεθα. Ε, ναι, ναι, δεν μας υποδουλώνει το πνεύμα το Άγιο. Δεν κάνει κατάληψη και μας λέει φύγε εσύ τώρα θα κάνω εγώ κουμάντο. Ποτέ ο Θεός δεν στερεί από κανέναν άνθρωπο, όπως μάλλον από τα παιδιά Του την απόλυτη ελευθερία του Πνεύματος του Αγίου. Μόνο αυτό το δημιούργημα του Θεού έχει απόλυτη ελευθερία να εκλέγει και να απορρίπτει. Δεν έχει δώσει λοιπόν πνεύμα δουλείας που σαν δούλος φοβάμαι μας έχει δώσει πνεύμα ελευθερίας και μάλιστα τι ελευθερίας τέκνου Θεού κληρονόμου Θεού, συγκληρονόμου Ιησού Χριστού, ώστε το Πνεύμα το Άγιο μέσα μας, το οποίο λάβαμε, τη υιοθεσία. κράζει αβά ο πατήρ, πατέρα. Γιατί εμείς αδερφοί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι δεν ξέρουμε πώς και γιατί πρέπει να προσευχηθούμε. Δεν το ξέρουμε. Είναι απαραίτητο λοιπόν επειδή δεν ξέρουμε πώς, τι και γιατί να προσευχηθούμε να αφήνουμε Αυτόν που μας έστειλε ο Θεός δια του Ιησού Χριστού και γνωρίζει ποιο είναι το φρόνημα του Θεού να προσεύχεται δια στεναγμών αναλήτων υπέρ Και μάλιστα το, 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 το κείμενο λέει να υπέρ εν και εντυχάνω σημαίνει με να πηγαίνουμε λοιπόν όχι μόνο να μεσητεύει ο παράκλητος αλλά να υπερμεσιτεύει για τις ασθένειές μας. Για σκεφτείτε δηλαδή αδερφοί να έχω εγώ ένα τραπέζι για το παιδί μου με όλα τα αγαθά τα καλά και αυτός να πεθαίνει από την πείνα και ακόμη χειρότερο να τρώει γαριδάκια και τσίπς που το στέλνουν σε αρρώστιες και οτιδήποτε άλλο να έχουμε φτώχεια εν μέσω τοσού των, των αγαθών να μας έχει ένα πλούσιο τραπέζι πνευματικό ο Θεός και εμείς να ασχολούμεθα με τα φυσικά άχρηστα σαλευόμενα. Ο Θεός να μας φυλάει και να μας δίνει σοφία. Να απολαμβάνουμε αδερφοί, να ζούμε όλα αυτά τα χαρίσματα, όλη τη δόξα. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο Θεός έχει ενώσει τον ουρανό με τη γη. Δια του Ιησού Χριστού εμπνεύματι Αγίου και έχουμε παρησία να εισερχόμεθα στα Άγια του Ουρανού δια του Ιησού Χριστού εν πνεύματι Αγίου και εμείς να ασχολούμεθα με τις αδυναμίες της αρκώ, με τις θλίψεις και τα προβλήματα τα γήινα τα οποία για το Θεό είναι κάτι αστείο. για το Θεό ποιος γνωρίζει τι νον έχουμε χρία. Και είναι αυτός που ταΐζει τα σπουργητάκια. Είναι αυτός που δίνει τα άνθη του αγρού. Και εμείς να ασχολούμε θα με το τι θα φάμε και τι θα πιούμε και τι θα ενδυθούμε ενώ έχουμε έναν ουράνιο πλούτο, ανοιγμένο ουρανό να πάμε να πάρουμε τη βασιλεία του και όλα τα άλλα ο Θεός να μας τα προσθέτει. Είμα. Γι' αυτό να μοιάσουμε, να βάλουμε πρότυπο Θέλω να μοιάσω με τον Απόστολο Παύλο αδερφοί. Βέβαια δεν θα γίνω ποτέ Αλλά να του μοιάσω με τον Τιμόθεο Με την πρώτη Αποστολική Εκκλησία Με αυτά τα αδέλφια Τόση αδελφοί Όχι να μοιάσω στο όνομα αλλά να μοιάσω στη ζωή τους. Στη μυστική αυτή όμορφη πνευματική σχέση που είχανε με το Θεό. Εκεί που μπαίνανε μέσα στο ταμείο τους και άνοιγε ο ουρανός. Και αποκαλύπτεται το Πατέρας, η αγάπη του Πατέρα. Έχεις γνωρίσει την αγάπη του Πατέρα. Δεν είναι λόγια αδελφοί. Είναι αλήθεια. Είναι πείρα. Να σε επισκεφθεί ο Χριστός. Με τη δύναμή Του, με την εξουσία Του, με τη χάρη Του. Να έρθει δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Αλλά αυτό δεν γίνεται στην κουζίνα. Ούτε στο αυτοκίνητο ούτε στο δρόμο ούτε στα DVD αυτό γίνεται αγκαλιά με το Λόγο του Θεού μέσα στο ταμείο εκεί που με κλειστές τις πόρτες θα πας να ζητήσεις να σου αποκαλυφθεί ο Θεός να μεσητεύσει ο Χριστός και να σε πληρώσει με πνεύμα Άγιο Κύριος ήθελε να μας χαρίσει τις έσχατες αυτές οι μέρες αυτή τη ζωή αυτό το δρόμο γιατί μόνο οι διοικούνται από το Πνεύμα το Άγιο είναι αληθινά παιδιά του Θεού και θέλω αδερφοί αγαπητοί αν μου επιτρέπετε να φύγουμε σήμερα με ένα ερώτημα μέσα μας Άρα και Κύριε είμαι εγώ ένα τέτοιο παιδί σου. Γιατί όποιον να ρωτήσω τώρα θα μου πούνε όλοι, θα πούμε όλοι ότι είμαστε τέκνα Θεού. Αλλά θα το πούμε εμείς. Θέλω να μου το πει ο Θεός. Είμαι Κύριε ένα παιδί σου. Και επειδή θα έχω πολλές αμφιβολίες, καλύτερα να το πούμε κάνεμε, να διοικούμε πάντοτε από το Πνεύμα το Άγιο. Αμήν. Κύριε μου βοήθα μας σε παρακαλώ.